Σε τρόμο έχει μετατραπεί για πολλά παιδιά η επιστροφή στα Θρανία, καθώς τα περιστατικά bullying με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές τείνουν να μετατραπούν σε καθημερινότητα τη στιγμή που η σχολική χρονιά μόλις άρχισε. Στην Κρήτη οι περιπτώσεις είναι απανωτές, με παιδιά να έρχονται αντιμέτωπα με έναν εφιάλτη κάθε φορά που περνούν το κατόφλι του σχολείου τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το επεισόδιο στο Ρέθυμνο με θύμα έναν 13χρονο. Σοκ προκαλεί βίντεο και στο Ηράκλειο, όπου μια 15χρονη χτυπά ένα 13χρονο αγόρι. Δεν είναι καλό! Τι μονάς είναι εδώ! Βλέπουμε συνεχώς περιστατικά και σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας και η έντασή τους να, ουσιαστικά να επιδεινώνεται διαρκώς. Και δεν είναι μόνο η σωματική βία, έτσι, που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αλλά και η συναισθηματική βία και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς και οι δαιμόνες είναι να παρατηρούμε τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές ντρέπονται τα παιδιά, κλείνονται στον εαυτό τους, είναι να τα παρατηρούμε. Για ένα νέο συμβάν σε σχολεία της Κρήτης κάθε εβδομάδα ενημερώνεται το χαμόγελο του παιδιού, γεγονός που δείχνει ότι το κοινωνικό αυτό πλέον φαινόμενο χρήζει άμεσης παρέμβασης. Όταν πεθάνει ένα παιδί θα είναι αργά, είναι το μήνυμα από το χαμόγελο του παιδιού που στη σκιά των επαναλαμβανόμενων αιματηρών επεισοδίων όπου εμπλέκονται ανήλικοι, ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα φαινόμενα βίας μέσα στη σχολική κοινότητα είναι φαινόμενα κοινωνικά. Οπότε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες. Και το οικογενειακό περιβάλλον, και η εκπαιδευτική, και το σχολικό κλίμα. Ακόμα οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τοπική κοινότητα επηρεάζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σε μια τοπική κοινωνία είναι πολύ θετική στην οπλοχρησία, στην κατανάλωση αλκοόλ, βλέπουμε παιδάκια τα οποία φέρνουν μαχαίρια, για παράδειγμα, στο σχολείο. Δεν ξεκινάνε τα προβλήματα μέσα στη σχολική κοινότητα, αλλά καταλήγουν εκεί. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δασκάλοι, οι καθηγητές, αλλά κυρίως οι παρατηρητές πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά που θα πρέπει να παρεμβαίνουν, να ενημερώνουν. Για πολλούς μπορεί τα σχολικά χρόνια να αποτελούν μια ευχάριστη ανάμνηση, αλλά για αρκετούς είναι στιγμές φόβου που προσπαθούν να ξεχάσουν. Στο μικροσκόπιο των ειδικών, το προφίλ του θύματος αλλά και του θήτη. Κανένα παιδί δεν γίνεται θήτης, αλλά γίνεται. Αυτό αναφέρουν ψυχολόγοι από το χαμόγελο του παιδιού, οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν ένα φρένο σε αυτά τα περιστατικά που προκαλούν ανησυχία και σε επίπεδο Κρήτης. Ένα παιδί είναι πάντα φορέας δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν γίνεται να ποινικοποιούμε, να τιμωρούμε τα παιδιά με την αυστηρότητα που μπορεί να ασκείται σε έναν ενήλικα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους εκφράζουν τις δυσκολίες που μπορεί να βιώνουν. Οπότε ένα παιδί που εκδηλώνει επιθετικότητα στο σχολείο μπορεί να είναι ένα παιδί από μια πολύ δυσλειτουργική, μια πολύ βεβαρημένη οικογένεια ή μια οικογένεια που είναι εντελώς απούσα. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται ήδη σε μια πολύ δυσκολεμένη κατάσταση, μπορεί οι οικογένειές τους να είναι στα όρια της φτώχειας ή στερούνται βασικών υλικών αγαθών, είναι παιδιά που πιο εύκολα θα στοχοποιηθούν. Επίσης, βλέπουμε ότι τα κορίτσια στοχοποιούνται πιο εύκολα, πιο συχνά. Με τη βία ανηλίκων μέσα στις σχολικές αίθουσες να προκαλεί ανησυχία σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι δράσεις από το χαμόγελο του παιδιού αποτελούν σανίδα σωτηρίας.